Πράσινο φως από την Ολομέλεια του Άριου Πάγου, που με πλειοψηφία δέχτηκε την εισήγηση της αεροπαγή του και αποφάνθηκε ότι οι διαχειριστές των ΦΑΟΝΣ που εδρεύουν στην Ελλάδα μπορούν να ενεργούν δικαστικές πράξεις, να γίνονται δηλαδή διάδικοι, να προβαίνουν σε πληστηριασμούς με τη δική τους επωνυμία και όχι ως πληροξούση των ΦΑΟΝΣ. Σε ό,τι αφορά στην ουσία της υπόθεσης, η Ολομέλεια του Άριου Πάγου δεν κλήθηκε να αποφασίσει για το εάν πρέπει να γίνει ή όχι ο πληστηριασμός, αλλά για το ποιος νομιμοποιείται να κάνει τους πληστηριασμούς, οι οποίοι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα γίνονται. Υπενθυμίζεται ότι στη συνεδρία της Ολομέλειας στις 26 Ιανουαρίου ο εισαγγελέας της έδρας υποστήριξε ότι οι εταιρείες διαχείρισης μπορούν να διενεργούν πληστηριασμούς. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εταιρείες διαχείρισης είναι γνωστής έδρας, εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος και άρα έχουν το δικαίωμα να μπορούν να κάνουν τον πληστηριασμό. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αριού Πάγου, με την οποία έρεται η όποια αμφισβήτηση περί νομιμοποίησης των services να προχωρούν σε πληστηριασμούς, βάζει τέλος σε μια νομική διαμάχη στο κέντρο της οποίας ήταν οι δανειολήπτες. Ωστόσο, αναμένεται να υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση, για την οποία ρωτήθηκε ο δικηγόρος διαμεσολαβητής Χάρης Λαζάνιες. Είχε τότε γνωμοδοτήσει ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου υπέρ των ΦΑΟΝΣ, που έτσι απλά για να το καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί νομικά είναι λίγο πιο πολύπλοκο. Και σήμερα, χθες μάλλον, η Ολομέλεια του Αριού Πάγου εντάξει και την εισήγηση αυτή και στην ουσία επιτρέπει στους διαχειριστές των δανείων να κάνουν διαδικαστικές πράξεις, όπως είναι διαταγές πληρωμής ή συνδυασμοί κτλ. Στα λεγόμενα ΦΑΟΝΣ, όπως καταλαβαίνω, τους διαχειριστές δηλαδή των δανείων τους, οι οποίοι έχουν εξαγοράσει τα δάνεια της τράπεζας. Μάλιστα. Ήταν αναμενόμενο σημείο και η σύγκριση ήταν θετική. Ήταν αναμενόμενο, τώρα περιμένουμε να δει και η απόφαση να δημοσιευτεί, να τη διαβάσουμε. Μάλιστα. Μιλάμε λοιπόν για από εδώ και στο εξής. Περιμένουμε ένα καταιγισμό πληστηριασμών. Γύρω στις 600.000 είναι που θα έρθουν στο επόμενο διάστημα, σωστά? Σε πάνω από 700.000. Πάνω από 700.000. Μάλιστα. Σε πάνω από 700.000. Σήμερα είναι στοιχεία του Υπουργείου πάντα έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί δεν προστατεύονται με κανέναν τρόπο πια δηλαδή. Κοιτάξτε ξανά. Η προστασία είναι η εξής. Πρέπει να ρυθμίσουν. Με πάση θυσία πρέπει όποιος θέλει να σώσει το σπίτι του, πρέπει να ρυθμίσει. Τώρα το ερώτημα το επόμενο είναι πώς θα ρυθμίσει όταν η οικονομική του κατάσταση δεν είναι σωστή ή όταν η Τράπεζα της Ελλάδος δίνει εντολές σε κατασκευμένα κίνητα να δίνεται μεγάλη προκαταβολή. Κοντά στο 10% του φιλόμενου ποσού. Είναι πράγματα τα οποία είναι εκτός της ελληνικής πραγματικότητας. Εγώ γι' αυτό φωνάζω και για τους ευάλωτους δανειολήπτες, πρέπει να αλλάξουν οι προδιαγραφές για να πάρει τη βεβαίωση του ευάλωτου δανειολήπτη, αλλά και στο κομμάτι της ρυθμίσεως πρέπει να βοηθήσουν τον κόσμο για να ρυθμίζουν. Δηλαδή, όταν ζητάς κάποιον 20.000 ευρώ προκαταβολή, καταλαβαίνετε, είναι σαν να του λες πάμε να σου πάρουμε το σπίτι, σε απλά ελληνικά. Αυτό του λες, γιατί αν είχε να δώσει 20.000 προκαταβολή, κύριε Λαζάνη, καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν θα είχε φτάσει εκεί η δουλειά. Ακριβώς, ακριβώς. Η δεύτερη λύση, που είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός, έχει φοβερά προβλήματα. Εγώ απέστειλα χθες και ένα email σε μια ειδική γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, γιατί άλλαξε η προηγούμενη, μάλλον απελπίστηκε. Ναι. Με έχει φτάσει τα θέματα, δηλαδή πάρα πολλά τα θέματα. Έχουμε ανοιχτές αιτήσεις πάρα πολύ καιρό και δεν προχωράει τίποτα. Μάλιστα. Γιατί πραγματικά ο εξοδικαστικός, εγώ τον πιστεύω σαν νόμο, έτσι που είναι γραμμένος και ειδικοποιημένος, μπορεί να σώσει και κατάσταση σε πάρα πολλού κόσμου. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή πάντως αυτό που έχουμε σαν δεδομένο είναι ότι μετά την θετική εισήγηση του εισαγγελέα, του Αρίου Πάγου, η Ολομέλεια δίνει πράσινο φως, οπότε είναι σε αναμονή 700.000 πληστηριασμοί. Ενεργοί πια. Ενεργοί μπορεί να είναι ήδη. Οι τράπεζες μπορεί να μην κάνουν πίσω ή τα φάνη σε πληστηριασμούς, αν δεν έχει κάνει κάποιος ανακοπή και αναμένει δικαστική απόφαση. Γι' αυτό βλέπετε διαφορετικά τα πράγματα. Οι πληστηριασμοί μπορεί παράλληλα να γίνονταν. Μάλιστα. Μάλιστα. Περιμέναμε απλά μήπως κάτι αλλάξει και δεν προχωρούσε αυτή η διαδικασία των ΦΑΝΣ. Δηλαδή μόνο στην αρνητική απόφαση του Αριού Πάγου τότε θα είχαμε ένα ντόμινο ακυρώσεων. Περιμένουμε κάποια εξέλιξη, πιστεύετε υπάρχει περίπτωση κάτι να αλλάξει από πλευράς πολιτικής, δηλαδή από αντίδραση πολιτικών κομμάτων, πολιτικών φορέων? Κοιτάξτε, το μαχαίρι το έχει η κυβέρνηση. Πρέπει η κυβέρνηση να βρει λύση σε αυτά που σας είπα. Ακριβώς τα θέματα είναι αυτά. Τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Μάλιστα. Οι μεγάλες προκαταβολές και οι απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος προς τις τράπεζες, διότι και οι τράπεζες ακολουθούν μια γενική γραμμή που έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν κάνουν το κεφαλιού τους.